Καλησπέρα σας, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 6.30. Σήμερα Παρασκευή 10 του Γενάρη, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδος, στο pre-game του αγωνιστικού Σαββάτου, το οποίο έχουμε μπροστά μας. Θα τα πούμε όλα, θα τα καταγράψουμε όλα, όλο το τελευταίο ρεπορτάζ για ποδόσφαιρο και μπάσκετ και όχι μόνο. Φυσικά, αφού αρκετά είναι τα ζητήματα εντός και εκτός Άρη, τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα, με δύο εισιτήρια τα οποία δίνουμε και σήμερα για το Άρης Ξάνθη την ερχόμενη Τρίτη στον επαναληπτικό του 01 στα Πηγάδια. FM κενό ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμα στο 54526 για να λάβετε μέρος στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 6.30. Θα αναφερθούμε φυσικά στο πολύ σημαντικό παιχνίδι, στον τελικό που δίνει αύριο ο Μπασκετικός Άρης 6 παρατέταρτο στον Ιγκάλης Χολ με τον Ηρακλή. Ένα must win παιχνίδι για τους κεντρινόμαυρους σε μια σειρά έτσι μεγάλων τελικών συσσαγωγικά που έχουν με Ηρακλή, Λάρισα και Ιωνικό στην προσπάθειά τους να σώσουν την παρτίδα την φετινή σεζόν. Ένα μάτς το οποίο ξεκινάει από τη δική σας παρουσία στον Ιγκάλης Χολ αύριο. Πάντα λέμε ότι πρέπει να έχει κόσμο στο γήπεδο, αλλά αύριο είναι πιο αναγκαία από ποτέ η παρουσία των φίλων του Άρη δίπλα στην ομάδα για να έρθει το ροζ φίλο αγώνα κόντρα στον Ηρακλή. Θα αναφέρουμε όλο το τελευταίο ρεπορτάζ για το παιχνίδι του ποδοσφαιρικού τμήματος με την Λάρισα αύριο 7.30 ώρα στην έλευση Αρίνα. Τα τελευταία πλάνα του Μίκα Ελένινγκ, πώς προετοιμάζεται ο Άρης και ποιες είναι οι σκέψεις του Γερμανού τεχνικού, ο οποίος σήμερα μίλησε στην κάμερα του συνδρομητικού. Και με τις δικές του δηλώσεις θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, γιατί ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Τόσο η τοποθέτηση του Γερμανού, όσο και η τοποθέτηση του Ντάνιελ Λάρσον για το παιχνίδι κυπέλου με την Ξάνθη την περασμένη Τετάρτη στα Πηγάδια, αλλά και για το επερχόμενο ματς κόντρα στην Λάρισα. Πάμε να ακούσουμε τον Μίχαελ Ένινγκ και επιστρέφουμε. Frage ist, mit welchem Ansatz gehen wir in dieses Spiel? Mhm. Also zunächst einmal, Tonso wird es nicht schaffen. Die Wadenverletzung ist immer noch akut, also das wird noch ein bisschen dauern. Auch Daniel Sundgren hat erst einmal trainieren können, wird also auch wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen, aber Digi ist wieder okay und der wird auch mit dabei sein. Mhm. Για την πρώτη ερώτηση, για τον Τόνσο δεν φτάνει ο χρόνος, θα είναι εκτός αποστολής, ο τραυματισμός του δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του ακόμη. Το ίδιο ισχύει και για τον Sundgren, έχει προπονηθεί μόλις μία φορά αυτήν την εβδομάδα, δεν θα είναι στην αποστολή. Αντιθέτως, ο Ντιγκινί είναι καλά, θα είναι κανονικά στην αποστολή. Και μια και είναι περίοδο μεταγραφών. Για τη δεύτερη ερώτηση, ναι. Το «Und mit welchen Ansatz gehen wir in Spiel gegen Larissa?» Für uns gibt es immer nur einen Ansatz, das Spiel zu gewinnen. Η προσέγγιση είναι όπως σε κάθε παιχνίδι, πάμε να το κερδίσουμε. Δεν υπάρχει άλλη λογική, όπως σε κάθε μάτς. Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου γνωρίζει καλά φυσικά ότι είναι μεταγραφική περίοδος. Περιμένουμε πλέον κάτι άμεσα? Υπάρχουν συζητήσεις με παίχτες? Είναι ικανοποιημένος με το ρόστερ που έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του? Mm-hmm. Είχαμε noch viel Zeit bis zum Ende der Monate. Es gibt das Transferfenster, ist aktiv. Können wir was melden? Denken wir über noch andere Neuzugänge oder bist du mit der Kader zufrieden? Ja, das sind viele Fragen. Die erste Frage ist nicht unbedingt jetzt mein Bereich. Ich glaube, man ist immer gut beraten, etwas zu vermelden, wenn man was zu vermelden hat. Und insofern, natürlich sind wir nicht dumm, wir haben die Augen auf. Aber das ist, glaube ich, weder ich in diesem Moment noch ist der richtige Zeitpunkt, etwas zu sagen. Mm-hmm. Έχουμε πάντα τα μάτια μας ανοιχτά, αλλά δεν είναι απαραίτητος ο δικός μου τομέας, ο μεταγραφικός. Άλλοι χειρίζονται τα συγκεκριμένα θέματα. Δεν έχουμε κάτι περαιτέρω να πούμε αυτή τη στιγμή, οπότε το αφήνουμε στην άκρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much, Mr. Ening, once again. This is the first interview with us in 2020. Sorry. Thank you very much. Αυτά με τον κύριο Ening, τον προπονητή του Άρη, και σε λίγο θα έχουμε νέο πρόσωπο στην... Αυτό ήταν λοιπόν ο Γερμανός τεχνικός, ο οποίος μίλησε στην κάμερα της Νόβα, και πάμε να ακούσουμε και τον Ντάνιελ Λάρσον. Θα θέλαμε το σχόλιο για το παιχνίδι στη Λάρισα, πώς το περιμένει? To begin with, commentary about the next game against Larissa. Tough game.
We lost at home against them, so we need to be at our best. But we have good confidence in the squad, I think, and a good piece of momentum. So we have every opportunity to come away with the 3 points, I think. Πολύ σκληρός, πολύ δύσκολος αντίπαλος. Μην ξεχνάμε ότι χάσαμε στην έδρα μας με αντίπαλο τη Λάρισα. Ωστόσο, έχουμε μια δυνατή ομάδα, έχουμε αυτοπεποίθηση, πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και το timing, θα λέγαμε, είναι πολύ καλό, πολύ θετικό για να σκεφτόμαστε θετικά, για να διεκδικήσουμε και να πάρουμε τους 3 πόντους που είναι ο στόχος μας. Η χρονιά για τον ίδιο ξεκίνησε σε προσωπικό επίπεδο με τον καλύτερο τρόπο. Γκολ στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, assist κόντρα στη Ξάνθη. Πώς περιμένει. Μια παρέμβαση. Hello, bravo. Thank you very much. Hello. Μπράβο, ντέγε στα καλύτερα του, ναι. Ποιο είναι το σχόλιο του? Commentary about Ντέγε Μπράουν. Do I need to? Υποχρεωτικά πρέπει να κάνω κάποιο σχόλιο. Commentary is unnecessary. Δεν χρειάζεται, δεν σχόλιο. He's a good guy, I think. Top bloke, for sure. Και ο παρτενέρ του πλέον στην επίθεση με τον νέο σχηματισμό του Άρη. With the new formation, you are his partner ahead attack of the team. Mm-hmm. Do you think you have a good compenetration, good chemistry between you? Yeah, you for sure. I like to be close to him, and he to me, as you can see. So yeah, I think we find each other good on the pitch and help each other out. Κάνουμε ένα καλό δίδυμο, όπως βλέπετε, είμαστε πολύ κοντά εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και κάνουμε το καλύτερο για να παίρνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την ομάδα με την απόδοσή μας. Την προηγούμενη σεζόν έπαιζε περισσότερο αριστερά. Τώρα είναι σε ένα άλλο ρόλο. Mm-hmm. Του πάει αυτός ο ρόλος πιο πολύ, του αρέσει. Last season you mainly played left wing, like attacking player in the left hand side. Now you are a free second attacking player. Do you think this new role is more suitable for your characteristics? Yeah, I think it's hard to say otherwise right now. I feel very confident there in this position and really enjoy the game. Also, we have wingers that provide us with balls, so it's a good position for me at the moment, I think. Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω γιατί τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά με μένα αγωνίζομαι στη θέση. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και άλλα παιδιά που είναι αξιόλογοι παίζοντας στις πτέρυγες. Μας βοηθούν πολύ εμάς δύο που παίζουμε μπροστά με τις πάσες τους και γενικά με την παρουσία τους που αποσπούνε τους αντιπάλους. Οπότε νιώθω πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ αποτελεσματικός στη θέση του ελεύθερου, του δεύτερου επιθετικού, ας το πούμε έτσι. Με την παρέμβαση λίγο πριν του Ιντέγια χάσαμε και την ερώτηση, το σχόλιο του για το δικό του ξεκίνημα μέσα στο 2020 με γκολ και ασίστ, αντίστοιχα στο παιχνίδι με ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Mm-hmm. Also a commentary about your own performance in the starting of 2020. You scored an important crucial goal against the PAOK in the derby. You also gave the important assist to Ideje in the cup game. What do you think? Are you feel confident, self-confident about your presence in the team? Yeah, for sure. But at the same time, I know that it's every game lives its own life and there is nothing to hold back. I just try to enjoy my football at the moment and together with the team, of course. So I will try to keep providing as good as I can. Οπωσδήποτε είμαι ικανοποιημένος, αλλά κάθε αγώνας είναι μια καινούργια ιστορία. Δεν υπάρχει τίποτα στο οποίο να το κρατήσεις και να είναι για πάντα. Πάντα πρέπει να κοιτάς τις επόμενες υποχρεώσεις σου. Εγώ απολαμβάνω αγωνιζόμενος στην ομάδα. Και θέλω να συνεχίσουμε καλά και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Ένα από τα δύο μάτς ήταν το Άρης ΠΑΟΚ, ήταν το πρώτο Άρης ΠΑΟΚ που έζησε ο ίδιος, ενώ στην έδρα του Άρη έπαιξε την προηγούμενη σεζόν, ήταν στην Τούμπα το μάτς. Βλέποντας το από απόσταση πια, ένα σχόλιο, η ατμόσφαιρα, το αποτέλεσμα. The derby against ΠΑΟΚ was the first one of yours in home. Mm-hmm. Though last season you only played against them in PAOK Stadium. Mm-hmm. Commentary about everything, about the atmosphere, about the fans. How did you feel living in own person this derby? First of all, it was amazing to step out on the pitch with all these fireworks and pyro that was going on all around the stadium. Then we started the game not in the best fashion maybe, but
as soon as we got into the game, we had a lot of help from the fans, and I don't know, in the end of the game, it felt like everyone was a little bit, how should I put it, us players and together with the fans were just enjoying the moment. Καταρχήν με το που μπήκαμε στο γήπεδο με αυτή την εκπληκτική ατμόσφαιρα και με ας το πούμε τις φωτιές και γενικότερα με την παρουσία με τα συστήματα του κόσμου αισθανθήκαμε ότι είναι κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο. Η αλήθεια είναι ότι αγωνιστικά δεν μπήκαμε κατευθείαν δυνατά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και με τη βοήθεια πάντα του κόσμου και με την δική μας προσπάθεια μπορέσαμε, φέραμε το παιχνίδι στα ίσια και πετύχαμε αυτή τη σπουδαία νίκη, ώστε στο τέλος αισθανόμασταν ένα με τον κόσμο μας να πανηγυρίζουμε κάτι σημαντικό, κάτι πολύ όμορφο. Λίγο πριν στις δηλώσεις του προπονητής του Άρη, κ. Σένικ, μίλησε για τα πολλά παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτός από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η διαχείριση του να παίζει τόσα παιχνίδια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα? Δηλαδή, ο Άρης μέχρι την Τρίτη θα δώσει ουσιαστικά μέσα 10 μέρες 4 παιχνίδια. A few minutes ago, your coach said that you have to handle too many important games in a row. So you have within a few days or weeks to play a lot of difficult games. You as a player and with your teammates, how can you administrate this situation in order to get the best result possible? Well, first of all, it helps if you win the games. Then the effort feels not as hard, so that we can start with, I think, keep winning games. Then we have a big squad, so when the coach feels necessary or when it is necessary, we just need to change around a little bit maybe and try to take advantage of all the players we have. But then also, I mean, all of us are here to play games. Training is a necessary evil. Not always, but the games is where at least I really, really thrive. So I just try to enjoy as much as I can that we have a lot of games coming up. Είναι σίγουρα δύσκολο να έχεις πολλά δύσκολα συνεχόμενα μάτς, αλλά αυτή η δυσκολία γίνεται πιο ήπια, είναι πιο εύκολο δηλαδή, κερδίζοντας. Όταν κερδίζεις τα παιχνίδια και η κούραση αποτυπώνεται λιγότερο και η ψυχολογία που δίνει έναυσμα και στο σώμα να αντιδράσει σωστά είναι καλύτερα. Ωστόσο, αν θα χρειαστεί κάποια στιγμή να κάνει κάποια rotation ή κάποιες αλλαγές σε πρόσωπο ή σχηματισμό ο προπονητής μας, έχουμε ένα πολύ πλούσιο, πολύ δυνατό roster με πολύ καλούς παίχτες, οπότε δεν φοβάμαι αν θα χρειαστεί λόγω της συχνότητας και της ένδυσης των αγώνων να γίνουν κάποιες αλλαγές. Και οπωσδήποτε είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε και εγώ και οι συμπαίκτες μου αυτή την καλή στιγμή στην οποία βρισκόμαστε και να συνεχίσουμε να παίρνουμε τα καλά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Thank you very much, Daniel. Ευχαριστούμε. Thank you. Ευχαριστούμε και τον κύριο Θεόφιλο Καραβλάνη. Αυτά και από τον Daniel Larsson. Ο Σουηδός μίλησε από πλευράς παιχτών του Άρη σήμερα στην κάμερα της Νόβα. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Μίκα Ελένιγκ, ο οποίος προανήγγειλε την επιστροφή του Νικολά Ντιγκινή στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με την Λάρισα. Ενώ, όπως είπε, θα μείνουν εκτός ο Μάρτιν Τόνσο, που δεν έχει ξεπεράσει ακόμα το θέμα το οποίο αντιμετωπίζει στη Γάμπα, αλλά και ο Ντάνιελ Σούντγκρεν για ακόμα ένα μάτς δεν είναι στα πλάνα του Ένικο Σουηδός. Με τον Ένικο λέει χαρακτηριστικά ότι προπονήθηκε μόνο μια φορά αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς, τελευταίο διάστημα φαίνεται και από τα προηγούμενα παιχνίδια ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή μιλάμε στα βασικά πλάνα του προπονητή. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο και με το τελευταίο ρεπορτάζ για το αυριανό ματς της Λάρισα και με μπάσκετ και με ό,τι άλλο φυσικά υπάρχει στην επικαιρότητα. Μην ξεχνάτε δύο εισιτήρια για το Άρης Ξάνθη, Τρίτη 7.30 ώρα στο Κλειάνης Βικελίδης, ο επαναληπτικός του 01 στα πηγάδια. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526 για να μπείτε στην διαδικασία της κλήρωσης που θα κάνουμε λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής. Break και επιστρέφουμε. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση η ΠΑΕ Άρης πριν από 1-2 λεπτά σχετικά με ένα θέμα το οποίο φαντάζομαι ειδικά όσοι έχετε κάνει μια γύρα εισαγωγικά στο διαδίκτυο και σε κάποια site θα έχετε δει το θέμα που έχει προκύψει με τον Συστόν και μια απαγόρευση μεταγραφών για τον Άρη κλπ. Με την ΠΑΕ Άρης να παίρνει επίσημα θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα και να επιβεβαιώνει στην ουσία και αυτό το οποίο γράψαμε και στο Λαμπάου Τάρις νωρίς το μεσημέρι όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ο κόσμος του ΆΡΕ εδώ και χρόνια πλέον έχει μάθει να φιλτράρει καλά ό,τι ακούγεται και γράφεται και προπάντων από πού προέρχεται η ενημέρωσή του. Έτσι λοιπόν είμαστε βέβαιοι ότι και σήμερα κατάλαβαν για πολλωστή φορά ότι η ομάδα μας μεγαλώνει και δυναμώνει συνεχώς. Αν και το γνωρίζουν οι ΠΑΕ ΆΡΕΣ περισσότερο για τυπικούς λόγους, θέλει να διαβεβαιώσει τον κόσμο της ομάδας μας ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την υπόθεση συστών. Πρόκειται για υπόθεση που αφορά στην παλιά ΠΑΕ και δεν μας αγγίζει. Πρόκειται για δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Κατανοούμε την αγωνία κάποιων που ενοχλούνται την πορεία της ομάδας μας, αλλά θα πρέπει να καταλάβουν ότι ήρθε η ώρα να αλλάξουν τακτική. Τίποτα και κανείς δεν μπορεί να βλάψει και να ανακόψει την πορεία μας σε όλα τα επίπεδα. Ο κόσμος σας έχει καταλάβει, αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ ΆΡΕΣ πριν από 1-2 λεπτά για το θέμα των συστών. Αν δεν έχει να προσθέσει τίποτα ο Χρύσανθος, να διαβάσω και την ανακοίνωση που υπάρχει για τα εισιτήρια του Επαναληπτικού με την Ξάνθη και αξίζει να την αναφέρουμε. Ενημέρωση που είχαμε νωρίτερα από την. Εννοείς την ομάδα που είπε σήμερα ότι θέλω αναβολή γιατί δεν κατάλαβα ότι η κλίση αφορά πολυδιοκτησία. Δεν κατάλαβα. Αυτό εννοείς. Όχι, δεν κατάλαβα. Αυτή την ομάδα λες. Δεν είναι άλλη. Όλη Ελλάδα έχει καταλάβει ότι αφορά αυτή την υπόθεση όταν. Από τη στιγμή που βγήκε τέλος πάντων. Η ΠΑΕ ΆΡΕΣ ανακοινώνει τις τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την Ξάνθη του Κλειάνης Βικελίδης 14 Γενάρη, 7.30 ώρα, στο πλαίσιο της έκτης φάσης του κυπέλου Ελλάδος. Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ, προσέξτε λίγο τις τιμές, 10 ευρώ σε εισιτήρες 1, 2, 3 και 4, δηλαδή πέταλα στη 2 απέναντι από τα επίσημα και στην 4 και στη γωνία. 15 ευρώ στις θύρες 7 και 9, 30 ευρώ στα VIP και VVIP. Η είσοδος για τα παιδιά ηλικίας ως 14 ετών είναι δωρεάν, δηλαδή όλη η οικογένεια Τσαλτίδη μπαίνει δωρεάν. Πού? Την Τρίτη. Αφού έχουμε διαρκείας. Ναι, αλλά και δεν με πω, τα διαρκείας φίλε δεν ισχύουν για το κύπελλο. Α, για ξαναπέστε τότε, ναι. Η είσοδος για παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών είναι δωρεάν. Α, ωραία. Σε όποια θύρα θέλω. Ναι. Ωραία. Φαντάζομαι. Σίγουρος είσαι. Ναι. Για ξαναδιάβαστο. Ναι, δεν λέει συγκεκριμένα για θύρες, λέει είσοδος απλά. Α, ωραία. Ωραία. Η ΠΑΕ ΆΡΕΣ υπενθυμίζει ότι στα παιχνίδια κυπέλου δεν ισχύουν, Χρύσανθε, τα εισιτήρια διαρκείας αγωνιστικής σε περίοδο 19-20. Σκάνδαλο! Για την αγορά του εισιτήρια απαραίτητη είναι η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας του ΆΜΚΑ και της Κάρας Φιλάθλου. Η διάθεσή τους ξεκίνησε από την μπουτίκ της ΠΑΕ. Δευτέρα, Παρασκευή, με Δευτέρα 10, Παρασκευή και Δευτέρα 10 με 6. Δηλαδή σήμερα και τη Δευτέρα, το Σάββατο αύριο από τις 10 μέχρι τις 4 το μεσημέρι και την Τρίτη την ημέρα του αγώνα από τις 10 θα είναι ανοιχτή η μπουτίκ για να εξυπηρετεί το κόσμο και από τις 3 το μεσημέρι θα υπάρχουν εισιτήρια και στα εκδοτήρια του γηπέδου όπως και στο viva.gr. Καλές τιμές. Πολύ σημαντικό το ότι παιδιά μέχρι 14 ετών δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν εισιτήριο και είναι και φανερή νομίζω η πρόθεση της ΠΑΕ να υπάρχει κόσμος σε αυτό το match. Όλων των ηλικιών προκειμένου να βάλει και αυτό στο λιθαράκι του και να βοηθήσει την ομάδα να κλειδώσει το εισιτήριο στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Θα το είχε κάνει αν μετρούσε το κανονικό γκολ του Μαντσίνη. Δεν μέτρησε. Προχωράμε και πρέπει ο Άρης να είναι σοβαρός την ερχόμενη Τρίτη κόντρα στην Ξάνθη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και την ανακοίνωση της ΠΑΕ των συστών και τα εισιτήρια του αγώνα της ερχόμενης Τρίτης. Να πάμε σιγά σιγά στο μάτς με τη Λάρισα, το οποίο έχουμε αύριο, 7.30 ώρα, στην LFC Arena, εκεί που το μάτς δεν θα γίνει με παρουσία κόσμου του Άρη. Ενώ παρένθεση και συνεχίζω, επειδή είμαστε και ενημερωτικό ραδιόφωνο, Εργοτέλης Απόλλωνος Μπίγλης 0-1 αυτή τη στιγμή για την Super League 2. Συνεχίζω λοιπόν για το μάτς αύριο με την Λάρισα, ο Μίκα Ελένινγκ νομίζω επιβεβαίωσε αυτό το οποίο μεταφέραμε και σήμερα μέσω του All About Ares όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και τα πλάνα για το αυριανό παιχνίδι, ότι το πιο πιθανό είναι να μην αλλάξει τίποτα στην εντεκάδα του Άρη αύριο και να δούμε το ίδιο σχήμα για τρίτο σερί παιχνίδι μέσα σε διάστημα 7 ημερών. Είναι το momentum κόντρα στην κούραση που υπάρχει, τη δεδομένη κόπωση των παιχτών αυτών, οι οποίοι όμως είναι στα πάνω τους, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά και να μην χρησιμοποιώ λέξεις όπως είναι το momentum, και με την νίκη επί του ΠΑΟΚ το περασμένο Σάββατο και με το σκορ το οποίο ήρθε και με την νίκη κόντρα στην Ξάνθη την περασμένη Τετάρτη, είναι μια αποτελεσματική εντεκάδα, ένα σχήμα το οποίο φέρνει στον Άρη αυτό το οποίο θέλει, βοηθάει στο να βλέπει ο Ένινγκ αυτό το οποίο περιμένει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει σίγουρα κόπωση
για όλους τους ποδοσφαιριστές, για άλλους λιγότερο, για άλλους περισσότερο. Άλλοι τη διαχειρίζονται, άλλοι πάλι τη διαχειρίζονται, αλλά όχι με την ίδια ευκολία. Αλλά εκτός απροόπτου δεν θα δούμε κάποια αλλαγή στην εντεκάδα. Αν υπάρξει έκπληξη και έχουμε κάποιο νέο πρόσωπο, νομίζω ότι αυτά δεν θα ξεπεράσουν τα 2 ή 3. Και 3 μπορεί να λέω πολλά πάλι. Έτσι μπορεί να έχουμε δηλαδή και μια αλλαγή, αλλά το πιο πιθανό είναι να μην αλλάξει κάτι στα πλάνα του Γερμανού για το αυριανό ματς. Ο Ένικ, ο οποίος προανήγγειλε και την επιστροφή του Ντιγκινή στην αποστολή και έδωσε την είδηση ότι Σούντγκρεν και Τόνσο δεν υπολογίζονται για το αυριανό ματς. Εντάξει, για τον Τόνσο το ξέραμε γιατί είναι ακόμα τραυματίας, για το Σούντγκρεν ξέρουμε ότι δεν υπολογίζεται αυτή τη στιγμή. Φαίνεται να μην είναι στα βασικά πλάνα του Ένικ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά είπε και ο ίδιος ο Γερμανός ότι δεν θα τον πάρει αύριο στο ματς με την Λάρισα. Και έτσι λοιπόν η ίδια εντεκάδα εκτός απρόπτου. Κουέστα στο τέρμα, Ρόζα δεξιά, Κόρχουτς αριστερά, Βέλεθ Ελιζίσης, Σάσα Ματίγια, Γκάμα Φετφατζίδης και ο Λάρσον με τον Ιντέγε στην κορυφή της επίθεσης. Λάρσον και Γκάμα φρεσκαρίστηκαν, έτσι να το πω κάπως, γιατί έγιναν αλλαγή στην Ξάνθη και ήταν στοχευμένες αυτές οι δύο αλλαγές που γίνανε στο παιχνίδι Κυπέλλου. Όπως στοχευμένη ήταν νομίζω και αλλαγή του Ιντέγε, μπορείς να βάλεις κάτι από πίσω να παίζει τώρα πιστεύω. Εγώ το έλεγα και χθες, θα βγάζα τον Βέλεθ στην Ξάνθη και όχι τον Ιντέγε, γιατί υπάρχει και ο Ντουρμισάη. Δεν ήταν λάθος αλλαγή, αλλά ο Βέλεθ νομίζω ότι χρειάζεται. Φαγώθηκες με το Βέλεθ, να το φας. Δεν θέλω να το φάω. Φαγώθηκες! Το έλεγες και την ώρα του αγώνα. Ω, μωρέ, στόπερ είναι. Πάσε μας από εδώ. Ο Βέλεθ χρειάζεται να θέλει μια ιδιαίτερη περίπτωση. Έτσι και τραυματιστεί ο Βέλεθ, θα φας χαστούκια. Εντάξει, οκ. Εγώ σου καταγράφω την πραγματικότητα. Και τα δεδομένα για τον ποδοσφαιριστή. Ο Βέλεθ δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια στα κόκκινα. Είναι μια τέτοια περίπτωση. Το ξέρουμε. Μπορεί να το βγάλει αύριο το μάτς. Που αν βοηθήσει το σκορ και ο Άρης προηγηθεί νωρίς και πάρει και ένα προβάδισμα ασφαλείας. Προβάδισμα ασφαλείας στη Λάρισα, τι θα κάνουμε, ρε φίλε. 0-3. 0-2. Δεν τον βγάζεις. Θα παίξει 90 λεπτά. Να τον κάνεις αλλαγή. Επαγγελματίας προσδοκίες. 300 χιλιάρικα ζητάει! Χρήσα και δεν μπορεί να παίξει 3 μάτς. Άλλα σου λέω, άλλα λες εσύ. Όλα παίζει ρόλο. Γιατί. Δεν ο Φασίδης. Για την κατάστασή του και για το ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε συνεχόμενα μάτς. Να μην ζητάει 300 χιλιάρικα τότε. Αφού δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε υψηλή ένταση. Άμα δεν μπορεί να τα απεξέλθει σε μάτς υψηλής έντασης, δεν ζητάς 300! Μπορεί, Χρύσανθε, αλλά όχι συνεχόμενα. Τρία μάτς σε 7 μέρες είναι, Χρύσανθε. Όλοι οι άλλοι γιατί μπορούν. Δεν ποιος είπε ότι μπορούν. Γιατί ο Γκάμα και ο Λάξον μπορούνε. Να. Τι μπορούνε. Αλλαγή γίνανε. Δεν μιλάς τον Γκάμα και τον Λάξον. Αλλαγή γίνανε. 28 χρονών είναι ο Λάξον. Δεν είναι 35. Αλλαγή γίνανε. Εγώ σου καταγράφω ένα δεδομένο. Και το βλέπεις ότι φτάνει μέχρι τη μεγάλη περιοχή του αντιπάλου. Δεν είναι ο κλασικό στόπερ που θα κάτσει πίσω. Είναι άλλη λειτουργία του Βέλεθ, θα έχουμε πει. Να μην ζητάει 300. Να μην ζητάει 300, άντε πάμε πάλι. Ναι, φίλε. Να μην ζητάει μαζί σου, αυτό τι σχέση έχει με το αγωνιστικό το οποίο αναφέρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα δικαιολογήσει τους παίκτες. Δεν δικαιολογώ κανένα, Χρήσανθε. Καταγράφω τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και πρέπει να παίζει Τετάρτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή. Έτσι είναι. Ρομπότ είναι ποδοσφαιριστές. Όλοι οι άλλοι πώς παίζουν. Όλοι οι άλλοι πώς παίζουν. Οι άλλοι πώς παίζουν. Και άλλοι κουρασμένοι, Χρήσανθε. Διαχείριση θέλει απλά. Οι άλλοι πώς παίζουν. Τι κουρασμένοι είναι, ρε. Στο λιοπύρι στην οικοδομή είναι. Άσε μας από εδώ τώρα, υπερασπιστή των παιχτών. Υπερασπιστή των παιχτών. Τα παίρνεις από τους παίκτες. Ο Βέλεθ είναι παίκτης που βγάζει. Τι λέει. Ο Βέλεθ βγάζει όλα τα μάτια σεζόν, ας πούμε. Και είναι, ναι. Άμα σου δώσουν, δώσε και σε εμάς. Ακόμα το πεζό θα οδηγούσε αν ήμουν. Άσε αυτά τα σάπια τώρα. Με το πεζό. Πας τα κρύβεις, τα θάβεις εκεί στην Περαία στην αυλή. Ποια. Τα λεφτά. Λοιπόν. Ναι. Αυτά όσον αφορά το αγωνιστικό. Αλλαγές περισσότερο νομίζω θα δούμε στο μάτς θέλεις με την Ξάνθη. Αύριο δηλαδή τι θα έχουμε, τους ίδιους παίκτες. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα. Λάθος. Λάθος. Να παίξει την κοινή αντί για τον Γκάμα. Φίλε. Να παίξω την κοινή αντί για τον Λάρσον. Να παίξω τον Ντουρμισάη για τον Λάρσον. Αυτοί είναι οι παίκτες σου, οι επιβαρημένοι όπως λες. Γι' αυτό έκανες αλλαγή. Στη θέση του Κόρχουτ δεν έχω να βάλω άλλο. Γι' αυτό έκανες αλλαγή τον Λάρσον. Έκανες αλλαγή τουλάχιστον και τον Γκάμα στην Ξάνθη για να τους έχεις φρέσκους για το μάτς. Εντάξει, ναι, αλλά έχω μια επιλογή σαν τον Τιγκίνη. Θα τους κάνεις πάλι αλλαγή. Ο οποίος μέχρι πριν από τρεις εβδομάδες ήταν αναδικατάστατος. Θα τους κάνεις πάλι αλλαγή αύριο και τους δύο, μην αγχώνεις. Προβλέψιμος ο Άρης. Δεν προβλέπει, να σου πω κάτι. Προβλέψιμος δεν είναι. Αν είσαι αποτελεσματικός, θα είσαι και προβλέψιμος. Δεν πειράζει. Εντάξει, το μάτς με τη Λάρισα δεν είναι εύκολο. Το μάτς με τη Λάρισα δεν είναι εύκολο. Το μάτς με τη Λάρισα μπορεί να είναι 2-0 στο 80 και ακόμα δεν θα έχεις διασφαλιστεί.
Η Λάρισα είναι μια ομάδα που σου έγινε ζημιά στον πρώτο γύρο. Εντάξει, βέβαια και σε έχασε τάχα σε εκείνο το μάτς. Και η Λάρισα από το πουθενά σου πήρε την νίκη μέσα τα χέρια σε εκείνο το παιχνίδι. Και εσύ έχεις την ευθύνη βέβαια την πρώτη, γιατί ήσουν 2-0 στο 11, τέλος πάντων. Είναι μια ομάδα που δεν είναι κακή, είναι καλή. Εντάξει. Ο Γρηγορίου αξιοποιεί το υλικό το οποίο έχει. Είναι μια ομάδα που κι αυτή διεκδικεί μια θέση στα play-off. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει στο τέλος. Υπερτιμημένη ομάδα είναι η Λάρισα. Της βγήκανε δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό και τον Άρη. Όταν λέμε τις βγήκαν, τις βγήκανε. Με τον αντίπαλο να έχει 20 τελικές, ο άλλος είχε 25 τελικές και 4 δοκάρια, ο Παναθηναϊκός είχε 15 τελικές. Της βγήκαν λοιπόν δύο παιχνίδια και πήρε 6 βαθμούς από αυτά τα δύο μάτς, που θα έπρεπε να πάρει 0. Και αν τώρα η Λάρισα δεν είχε αυτούς τους 6 βαθμούς, Νίκο, θα είχε 16 βαθμούς και θα ήταν μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι υπερτιμημένη η Ξάνθη παρά η Λάρισα. Η Ξάνθη δεν είναι υπερτιμημένη. Καλά. Η Ξάνθη έχει πάρει αποτελέσματα με τη διαιτησία. Η Ξάνθη δεν παίζει. Γιατί τη σπρώχνουν. Η Ξάνθη δεν παίζει τίποτα. Η Λάρισα καμιά φορά παίζει κάτι. Τη σπρώχνουν. Η Λάρισα έχει ένα παίκτη όπως ο Βάρντα που είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Με τον Άρη ειδικά δίνει και το κάτι παραπάνω για ευνόητους λόγους. Υπάρχει ένας φανατισμός με τον Άρη. Υπήρξε μια στοχοποίηση ειδικά στις προηγούμενες μήνες. Γιατί θεωρούσαν ότι θα μπορούν να περάσουν τον Άρη οτιδήποτε άλλο. Ναι. Κάτι που βέβαια πλέον δεν το πιστεύει κανένας από όλους αυτούς. Αν δεις όλοι αυτοί που δηλώνανε για τον Άρη και τα λοιπά, τώρα λένε ότι είναι το πρώτο φαβορί για την Εξάδα. Ναι. Και μετά έρχονται όλοι οι υπόλοιποι. Ενώ μέχρι πρώτην λέγανε άλλα. Λέγανε ο Όφη και τα λοιπά. Η Λάρισα ήταν 5 βαθμούς πάνω από τον Άρη. 4 βαθμούς πάνω από τον Άρη σε κάποια στιγμή. Ο Όφη ήταν 5 βαθμούς πάνω από τον Άρη σε κάποια στιγμή. Τώρα. Όλες αυτές οι ομάδες είναι κάτω από τον Άρη και ο Άρης έχει το περιθώριο στη Λάρισα ακόμα και να μην χάσει. Δηλαδή και η ισοπαλία να πάρει ο Άρης στη Λάρισα, ναι, με το πρόγραμμα που ακολουθεί μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Απλά σοβαρός να είναι ο Άρης, θα βγει περπατώντας τέταρτος. Σοβαρός να είναι απλά, θα βγει περπατώντας τέταρτος. Απλά σοβαρός αν είναι. Με δεδομένο το ότι παίζει εκτός έδρας με μια ομάδα που έχει τον ίδιο στόχο με αυτόν. Εντάξει, είναι διαφορά ποιότητας. Και με δεδομένο, ότι υπάρχει και μια κούραση, μια κόπωση. Δεν ψάχνω τελευταία... δικαιολογίες. Δεν είναι δικαιολογία, είναι δεδομένο. Δεν είναι δικαιολογία. Η Λάρισα δεν είχε κύπελο. Εσύ είχες. Και εσύ είχες και ένα μάτσο υψηλής ένταση με τον ΠΑΟΚ πριν λίγες μέρες. Εντάξει. Υψηλής έντασης. Ήταν υψηλής έντασης, Χρυσανθέ. Εντός έντασης ήταν. Οκ, δεν έχεις εσύ, ήταν υψηλής έντασης. Υπάρχει και ο παράγοντας κούρασης που μπορεί λίγο να πεις ότι αν βγάλεις ισοπαλία, οκ, ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι, φίλε. Και να μην υπήρχε ο παράγοντας κούρασης, μιλάμε για ένα πρωτάθλημα. Δεν είναι ένα παιχνίδι must win. Σόνι και καλά. Απλά αν το κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Ισχυροποίησε ακόμα περισσότερο. Όχι, ισχυροποίησε. Είναι... Μετά πρέπει να αυτοκτονήσει, ρε φίλε. Πρέπει να χάνει από του Πανιόνιου και του Πανετολικού. Ναι. Για να μείνει έξω. Αυτό πρέπει να κάνει μετά. Πρέπει να αυτοκτονήσει. Γιατί είναι και ανταγωνιστή η Λάρισα. Θα τη φύγει 6 βαθμού και είναι σε βαθμία 7. Εντάξει. Ναι. Βαθμία πώ την έκανα, κερδίσω και με δύο τέρματα. Και το ρύθμισα την ισοβαθμία. Ξέρω, πιστεύω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι σε ένα καλό momentum που μπορεί από μόνο του να είναι αρκετό για να κερδίσει αύριο. Απλά ο Άρης και με την εμφάνιση που έκανε στην Ξάνθη και με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό, γενικά με όλες τις εμφανίσεις που έκανε εκτός έδρας, με εξαίρεση εκείνο το 20 λεπτό στον Όφη που υπήρξαν πολλές συγκυρίες και δεν μου δίνει και ένα Mars penalty, πρέπει να το συνυπολογίσουμε κι αυτό. Έχασε ένα παιχνίδι, πήγαν όλα ανάποδα σε εκείνο το μάτς με τον Όφη. Διαιτησία κόντρα, ο αντίπαλος έκανε ό,τι έκανε εσύ στον ΠΑΟ κατά κάποιο τρόπο, με τις ευκαιρίες εννοώ που τις έκανε γκολ και με τα λοιπά. Με τη διαφορά της έπαιξε και κάτι, εντάξει. Η Λάρισα ναι, από το τίποτα. Οκ. Ναι. Απλά ο Άρης θέλω να είναι σοβαρός. Αυτό θέλω να είναι. Ναι. Αν είναι σοβαρός, δεν πιστεύω ότι μπορεί να χάσει. Και είναι και το φαβορί για να κερδίσει. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, ας μπει η Λάρισα να κερδίσει τώρα να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο απέναντι στον Άρη. Γιο-γιο θα την κάνει. Καλά, ένας ρόλος που θα παιχτεί είναι και το γήπεδο πώς θα είναι. Αν θα είναι βαρύ, κανονικό. Εντάξει, αν είναι βαρύ το γήπεδο κτλ. Χάνεις ένα πλεονέκτημά σου. Άμα η Λάρισα δώσει χώρο στον Άρη, τελείωσε το μάτς. Μα γι' αυτό σου λέω. Γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι ίσως η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα στο επιθετικό transition. Και από εκεί και έπειτα, μεσοεπιθετικά έχει. Πολλαπλές λύσεις. Πολλαπλές λύσεις. Διγκινή, Μαντσίνη. Λέω παιδιά τώρα που είναι στον πάγκο ή εκτός αποστολής τα προηγούμενα παιχνίδια, έτσι. Συνεφιά, Μαρτίνες. Έχεις πάρα πολλές επιλογές. Για να φρεσκάρεις και λίγο την όνομα. Και να σου πω και κάτι. Εντάξει. Είναι τρία μάτς σε μια εβδομάδα.
δεν είναι κάτι τόσο απίστευτο. Και μετά την Τρίτη μπορείς να βάλεις το Μαντσίνη από την αρχή και να αφήσεις τον Γκάμα στον πάγκο. Κάτι έχει φαίνει την Τρίτη. Ναι, ναι, να βάλεις τον. Τον Τιγκινί. Δεν είπαμε να βάλεις τον. Πώς τον λένε, τον. Το Μπακούτσι. Με αυτή τη λογική, μάλλον δεν θα κάνει και κάποια αλλαγή ο Ένιγκ αύριο. Πάντως βλέπω ότι τον καιρό αύριο στη Λάρισα, μάξιμη θερμοκρασία 10 βαθμούς το μεσημέρι, συννεφιά όλη τη μέρα, δεν λέει βροχή, δεν έχει αέρα ευτυχώς. Την ώρα του αγώνα 4 βαθμοί, περιορισμένη ορατότητα. Στο γήπεδο, όχι, προφανώς στον δρόμο έτσι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, καλό είναι αυτό να έχει και καλές καιρικές συνθήκες. Η Λάρισα παίρνει και μεταγραφή. Πήρε τον Ούγκλο τερματοφύλακα Νάγκη Γκέργελη. Ο οποίος, ναι, για τα επόμενα 2,5 χρόνια και έχει περάσει και τη Βάσας, που ήταν ο Ένινγκ, τον είχε. Μπορεί. Ενδεχομένως. Μάλιστα. Και μάνατζερ ο Γιώργος Καρασαβίδης. Ωραία. Εγώ τη βλέπω. Θεός Καρασαβίδης. Ναι. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το αυριανό μάτς. 7,5 ώρα θα είμαστε εκεί φυσικά, ζωντανά από το Λίμπρο 107,4. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, για να το κλείσω. Νομίζω, θα πω ξανά ότι το momentum του Άρη νομίζω ότι ίσως είναι αρκετό για να πάρει το βραβείο μάτς κόντρα στην κούραση και στην κόπωση που υπάρχει για αρκετούς από τους παίχτες που θα είναι στην εντεκάδα κόντρα στους Θεσσαλούς. Περιμένουμε να ανακοινωθεί και αποστολή σήμερα το απόγευμα από την ΠΑΕ. Λογικά με τις 6.30 πρέπει να προλάβουμε κιόλας. Διαβάσαμε την ανακοίνωση για τον Συστόν, ακούσαμε νωρίτερα και τις δηλώσεις του Ένινγκ και του Λάρσον. Σήμερα έχουμε βάλει και ένα θέμα στο Λαμπάου Τάρις που αφορά τους μικρούς που θα προεβαστούν από την K19, τον Σεγγέργη και τον Μαρμαρίδη, και ποια είναι τα δεδομένα και με τους δύο, γιατί είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Θυμίζω, είναι παιδιά τα οποία προπονούνται με την πρώτη ομάδα από τον περασμένο Σεπτέμβρη, όταν με πρωτοβουλία τότε το Λιτερζή άρχισαν να υπάρχουν στις προπονήσεις παίχτες στις K19 και να ανεβαίνουν σε γκρουπ. Ήταν δύο παίκτες που ξεχώρισαν. Ήταν και δύο παίκτες που ξεχώρισαν και σε εκείνο το φιλικό που είχε δώσει, αν θυμάστε, ο Άρης με την Τζεσεκά Σόφια στον περασμένο Νοέμβριο στο Κλεάνδης Βικελίδης. Και δύο παιδιά για τα οποία πάρθηκε η απόφαση να προεβαστούν στην πρώτη ομάδα. Με το Σεγγέργη, όπως διαβάζετε και σήμερα, τα χαρτιά του προχωρούν δικασίες, τα χαρτιά του είναι σχεδόν έτοιμα. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα, αν βγει, αν βγει το συμβόλαιό του και τακτοποιηθεί και το συγκεκριμένο ζήτημα. Τότε είναι πολύ πιθανό να είναι και στην αποστολή του αγώνα της Τρίτης. Και για να το πω ακόμα πιο μακριά, υπάρχει και το ενδεχόμενο να το δούμε να παίζει κιόλας. Το Σεγγέργη αριστερός μπακ, 19 χρονών ο συγκεκριμένος, αν δεν κάνω λάθος, κάτω και την ηλικία γιατί την έγραψα, αλλά δεν την δεν τη θυμάμαι. Ο Παναγιώτης Σεγγέργης. Με τον το Μαρμαρίδη τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Ποιος το έβγαλε τα βασικά αυτό τώρα? Ωραία. Ποιος άλλαξε τα βασικά? Αρχίζω να... Εγώ, τι θες? Εσύ τα άλλαξες. Υποκλείεται. Υπάρχει περίπτωση να τα άλλαξες εσύ, ούτε μία στο εκατομμύριο. Εγώ τα άλλαξα. Εσύ τα άλλαξες. Θα τα αλλάξω εγώ πάλι. Λοιπόν. Συγκέρδηση είναι κάτι σου, περίμενε. Συγκέρδηση είναι 19. Ναι, ο Μαρμαρίδης είναι 18. Με το συγκεκριμένο τώρα υπάρχει το εξής θέμα. Πριν ακόμα πάει στον ΠΑΟΚ, γιατί ο Μαρμαρίδης ήρθε πριν 2-3 χρόνια από τον ΠΑΟΚ, τον έφερε στον Άρη ο νυν προπονητής της K19 και της K17 ο Κώστος Καζάνας. Υπάρχει ο Πρωτέας Ευώσμος μου, στον οποίο αγωνιζότανε και ο οποίος απαιτεί τροφία. Κάτσε να πάω λίγο εκεί στους φίλους μου στον Πρωτέα, να τους πω εγώ τι θα απαιτήσουνε. Δεν θα γίνει ποτέ επαγγελματία πέσει. Συγκεκριμένα. Okay. Συγκεκριμένα 25.000 ευρώ. Ο Άρης αυτή. Ο Πρωτέας, ο οποίος είναι ακαδημία που συνεργάζεται με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Αλήθεια είναι και αυτό. Ο Άρης δεν θα μπει σε διαδικασία να δώσει αυτά τα χρήματα. Όχι επειδή δεν τα έχει, φυσικά και τα έχει. Αλλά για ένα παίχτη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνίζει στις δικές του υποδομές. Ένα παίχτη. 25. Και είναι αυτό το ποσό του. Αυτό είναι. Στροφία. Αυτό πρέπει να είναι, ναι. Πόσα χρόνια ήταν στον Πρωτέα? Για ένα παίχτη. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Για ένα παίχτη ο οποίος είναι και 18 χρονών, δεν θα μπει σε δικασία να το κάνει. Δεν είναι ότι δεν θα τον. Θα αφήσει την περίοδο του Μαρμαρίδη έτσι. Αναζητεί και άλλους τρόπους. Για μένα μια πολύ καλή λύση θα είναι να πούνε στους ανθρώπους του Πρωτέα, αν συμπληρώσει τις τάδες συμμετοχές
ή αν πάρει μεταγραφή θα έχετε ένα ποσοστό. Οκ. Okay. Και στο κόλπο μπαίνουν και οι γονείς του παιδιού και το ίδιο το παιδί, προκειμένου να έχουν και αυτοί επαφές με τους ανθρώπους του Πρωτέα και να τους δώσουν να καταλάβουν το καλό αυτή τη στιγμή για το καλύτερο για το παιδί είναι να προεβαστεί στην πρώτη ομάδα και να πάρει ευκαιρίες. Γιατί θα πάρει ευκαιρίες ο Μαρμαρίδης μέχρι το τέλος της σεζόν, θέλω να πιστεύω. Όπως και ο Σεγγέργης. Γι' αυτό μπαίνει στην εξίσωση πλέον και ο πατέρας του παιδιού και το ίδιο το παιδί να μιλήσουν με ανθρώπου του Πρωτέα. Αυτό με τα τροφεία σε συνεργασία και με τον Άρη για να βρεθεί μια λύση. Δημιουργήθηκε προκειμένου να παίρνουν οι μικρότερες ομάδες κάποια χρήματα και είναι δίκαιο. Okay. Αλλά έχει γίνει εργολαβία και ειδικά έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια με τις περίφημες επιτροπές πριν από μια δεκαετία που έβγαζαν ό,τι να είναι ως απόφαση. Και έχει γίνει εργολαβία και έχει σταματήσει πολλές καριέρες. Αν θεωρεί η κάθε ομάδα ότι επειδή βλέπει τον Άρη, τον ΠΑΟΚ ή τον Ολυμπιακό και βρίσκει έτσι την ευκαιρία να πάρει χρήματα, να ξέρουν ότι θα σταματήσει το παιδί και να πάνε να πάρουν τα τροφεία μετά από την Football League 2 και τη Football League 3 που θα κάνει συμβόλαιο. Γιατί εκεί θα πάνε αυτά τα παιδιά, ζητώντας αυτά τα απίστευτα χρήματα επειδή τον εκπαίδευσε εντός εισαγωγικών, ναι, όταν ήταν 12 χρονών. Είναι αμαρτία για το παιδί τώρα να υπάρχει όλο αυτό. Τροφεία ο Άρης θα δώσει στον Κούι όταν πάει ο γιος μου. Όχι. Θα βγει μπροστά πατέρα. Σκέφτεσαι. Θα βγει μπροστά πατέρα. Σκέφτεσαι να περάσουν 10 χρόνια, ναι, και να λέει ο Τσαλτίδης. Ναι. Θα πρέπει να πληρώσει ο Θόδωρος Καρυπίδης, που σε 10 χρόνια θα είναι ακόμα πρόεδρος. Ο Λάζαρος. 15.000 ευρώ, στο 35.000 ευρώ ξέρω εγώ, στην Ακαδημία του Ντίνου Κούι για να τον πάρει. Θα έχει να λάβει ο Λάζαρος μέχρι τότε. Ναι. Εύκολα. Και εμένα θα έχει να λάβει ο Χρήστος. Σωστά. Mm. Τσαλτίδης ποιος, ο γιος του τέτοιου, ρε. Αυτού, ρε, ναι, ρε. Λοιπόν. Έλα, Χριστάκο, είχαμε τίποτα στην προπόνηση. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το. Άρα, θα πάρω, λέει, μου λέει ένας φίλος, πάτε 27 λεπτούς και φάει ένα ο Άρης. Αυτά θα ζητήσω, όντως. Αυτά. Με τους τόκους όμως, 20 ετών. Με τους τόκους. Ωραία. Νίκο, γιατί έγραψε ότι ο Χρήστος δεν είναι καλό στο μάτς, γιατί. Σκέφτηκες να γράψεις έτσι. Νίκο, γιατί στο τελευταίο σου άρθρο στο Λαμπαουτάρης. Κράζει τον Χρήστο. Έγραψα και άλλο άρθρο, δεν ήταν το τελευταίο μου. Λάθος κάνεις. Το τελευταίο σου ήταν. Αν φτάσουμε στη στιγμή που θα παίζει ο Χρήστος στην πρώτη ομάδα, δεν θα είναι ποτέ κακός. Είναι μια πραγματικότητα. Τερματοφύλακα το βάλουμε. Τι κάνετε, πρόεδρε? Όλα καλά. Λευτέρη Σαρβανίτζη, βεβαίως, μίλησε σήμερα στη. Το τσέκαρα ότι ακούγεται. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη. Και μέλος φυσικά στο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδίκης Πρωτοδικείου στην ΚΑΕΑΡΙΣ. Μπορείτε να μπείτε και στο Λαμπαουτάρι, σε λίγο θα ανέβει το σχετικό ηχητικό. Αν δεν έχει ανέβει ήδη, και υπάρχουν φυσικά γραπτές και οι δηλώσεις του. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το Μαρμαρίδη και το Σεγγέργη. Έχουμε ξεπεράσει κατά 2 λεπτά, βλέπω. Θα πάμε στο διάλειμμα, Χρυσάνθε. Μην ξεχνάτε 2 εισιτήρια για το Άρης Ξάνθη, Τρίτη 7.30 ώρα κλειάνθης Βικελίδης, FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526. Σε λιγότερο από μισή ώρα θα κάνουμε την κλήρωση για να δείξουμε τους δύο νικητές. Για το Άρης Ξάνθη έχουμε. Ναι, για το Άρης Ξάνθη. Τι ώρα είναι? 6. 6 ώρα, μάλιστα, Νίκο. Μάλιστα, πάμε, Ξάνθη. Πάμε στο break. Πάμε τελευταίο 20 λεπτό. Κύριε Παπαδόπουλε. Mm. Δηλαδή αύριο δεν θα κάνεις αλλαγές? Πάσα πιθανότητα όχι. Μάλιστα. 11 στα 11 θα έχεις. Θα δούμε. Ακούει ο Κούγιας? Πιστεύω πως αν δεν ακούει ο ίδιος έχει ανθρώπους του, να ξέρεις. Mm. Άκου λίγο τι θα πούμε. Λοιπόν. Μην ξεχνάτε, 2 εισιτήρια θα δώσουμε λίγο πριν τις 6.30 για το Άρης Ξάνθη FM και όνομα τεπώνυμο στο 54526. Για να μπείτε στην κλήρωση. Ο Αλέξης τώρα που λες, ο οποίος δήλωσε ότι ο ιδιοκτήτης της Ξάνθης είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Ναι. Σύμφωνα λέει με τα στοιχεία που έχω. Ωραία. Δεν τον αφήσανε όμως να παραστεί στην. Ναι, δεν τον αφήσανε. Εντάξει, η Ξάνθη που πήγε και είπε ότι δεν καταλάβαμε ότι έχουμε κληθεί για πολλή ιδιοκτησία. Όχι. Δηλαδή ένα μήνα λέμε αυτό το πράγμα. Όχι. Και η Ξάνθη δεν το έχει καταλάβει αυτό. Εντάξει, μιλάμε για γέλια είναι η όλη αντιμετώπιση που υπάρχει. Είναι ξεκάθαρα νομίζω τα πράγματα. Πήγε σε αναβολή για τις 16 Γενάρη. Το θέμα είναι ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα συνεδριάσει, θα εισηγηθεί και από εκεί και έπειτα θα πάει η υπόθεση σε πρώτο βαθμό στον αθλητικό δικαστή της Super League και σε δεύτερο βαθμό στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ, όπου λέει ότι ο Ολυμπιακός καταγγέλει ότι ο δικαστής λέει που δικάζει εκεί ο γιος του δουλεύει στο Open. Που γίνονται τέτοια πράγματα. Εν τω μεταξύ το άλλο, ο δικηγόρος του
του παλικαριού αυτού που προφυλακίστηκε. Ναι, ο κύριος Τσάκος. Που είναι ο δικηγόρος του Ιβάν Σαββίδη. Τυχαία. Και ο γιος του στην επιτροπή του Καφτατζογλίου που θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ. Φίλε, πραγματικά δεν υπάρχει πουθενά καμία εμπλοκή ή καμία σκιά για κανένα θέμα. Πουθενά. Οι υγιεί δουλεύουν στο κανάλι του Προέδρου. Οι υγιεί των άλλων εκεί. Οι άλλοι υγιεί στις επιτροπές. Οι γυναίκες των διαιτητών. Και δεν υπάρχει τίποτα με αυτό. Τους πολεμάνε όλοι. Προσπαθούμε να τους πολεμήσουμε όλοι. Και είμαστε το Ολυμπιακό άμα τα λέμε αυτά. Είναι εκπληκτικά τα πράγματα που συμβαίνουν. Θα αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη. Είναι εκπληκτικά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Νομίζουν αυτοί ότι θα είχαμε για 200 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την αίσθηση είχαν. Άγιο είχαν. Ότι λοιπόν θα έχουμε για 200 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό νόμιζαν. Και θα παίρνουν τους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ στο κανάλι του Προέδρου. Πάρουν τον κύριο Γκάτζιο, λες. Όχι. Ωραίος. Καλός. Δεν έχει κάτι ρε φίλε επί της ουσίας. Να μας δώσει... Μην τον ζαλίζουμε τώρα. Μην μιλάμε με κάποιον για να μιλάμε. Να λέμε πράγματα. Για να μιλάμε, μας δώσει την τελευταία εικόνα για το αυριανό παιχνίδι. Μιλάμε για να μιλάμε. Ντέρμπι έχουμε. Να μιλάμε για να μιλάμε. Τελικό παραμονή έχει χρήσει αύριο. Να μιλάμε για να μιλάμε. Μιλάμε για να μιλάμε. Ναι, για πες μου, λέει, τι θα μας δώσει, τι στοιχεία. Τελικό παραμονή. Να ταλαιπωρήσω τον Αντώνη να μου πει τι. Ταλαιπωρήσω. Σιγά θα το βάλει να σκάψει. Να μου πει τι. Πρόθυμος είναι πάντα Αντώνη. Ναι, ναι, να μου πει τι, πες. Φίλος μας. Να πει μου, να μου πει τι. Μην μου το κρατάτε μόνο πολύ αργά και πέρα σε συμβούλα το βράδυ. Ναι, να μου πει τι, πες ξανά. Πείτε ξανά. Αύριο ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι χωρίς προβλήματα για τον. Ο κόσμος θα γεμίσει το γήπεδο. Δεν ήθελα να σε βγάλω. Εδώ πέρασε πολεμά. Εδώ κάνουμε εκπομπή, φίλε. Εκπομπή κάνουμε, αλήθεια. Δεν κάνουμε διεκπεραίωση. Διεκπεραίωση. Λέμε πράγματα ουσιαστικά. Διεκπεραίωση. Διεκπεραίωσεις και τέτοια τα κλασικά τετριμένα. Βγάλε το ρεπόρτερ να τα πει, να τα βγάζει στις δικές σου εκπομπές. Ο ρεπόρτερ τι είναι δηλαδή. Όποτε χρειάζεται ο ρεπόρτερ να βγαίνει. Όποτε είναι απαραίτητο. Όποτε, απαραίτητο. Όποτε έχει να μας δώσει κάτι. Δεν τον παίρνει τον άνθρωπο μόνο και μόνο για να καλύψει ένα τέταρτο όπως κάνουν κάποιοι άλλοι. Άσερε τώρα. Παπατζή, παπατζή. Άσερε τώρα. Παπατζή. Παρετούμε. Γραπτός και άνευ απαιτήσεων. Τι? Θα με απολύσεις για να τα πάρω αποζημίωση. Αν δεν κάνω λάθος, είπες σε δημόσιο λόγο παρετούμε. Ξύπα. Και αγωγή για συκοφαντική δυσφημίση θα σου κάνω. Γιατί? Και για παραπλάνηση. Και... Η συκοφαντική δυσφημίση ποια είπε? Ότι με την παρέτησή σου αυτή προκάλεσες στο σταθμό. Ποιο site? Για το site παραιτήθηκες. Α, ναι, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι δεν έχω το ραδιόφωνο. Η πλάκα είναι με αυτό, φίλε του Πανιωνίου. Δες τη φάση. Το παλικαράκι αυτό. Πάει λοιπόν, δες τη φάση. Δες. Κοίτα. Ναι. Αυτός λοιπόν ο τύπος με το 13 κάνει αυτό το μαρκάρισμα. Ναι. Και παίρνει δεύτερη κίτρινη. Ναι. Και μετά λέει τι έκανα. Δεν έκανα τίποτα. Γιατί με αποβάλλει. Δεν έκανα τίποτα. Ναι. Έχει πάει, έχει πατήσει τον άλλον, του έχει κόψει τα τρία δάχτυλα. Mm. Δεν έκανα τίποτα. Γιατί με αποβάλλει. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, το μας παιδιά έβρεξε ο Παλέ. Όλοι αντιλαμβάνεστε και έχετε αντιληφθεί και μέσα από αυτά που λέμε και βλέποντας απλά τη βαθμολογία και το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών, τη σημασία που έχει για τον Άρη. Είναι ένα ματς που δεν είναι κλισέ να πούμε ότι ξεκινάει από τον κόσμο, ξεκινάει από εσάς. Στο γεμάτο Παλέ, ο Άρης μπορεί να κάνει τη δουλειά, μπορεί να πάρει ένα πολύ σημαντικό ροζ φιλοαγώνα που δεν θα είναι αρκετό, αλλά αν συνδυαστεί με νίκη επί της Λάρισας και νίκη επί του Ιωνικού σε δύο αγωνιστικές από τώρα, νομίζω ότι θα αλλάξει τα δεδομένα για τους κιτρινόμαυρους και τη μάχη που δίνουν για να σώσουν την παρτίδα την φετινή σεζόν. Ακούσαμε και σήμερα τον Λευτέρη Αρβανίτη να λέει στο Λίμπερο και στην εκπομπή Τρόικα ότι απομένουν δύο συμφωνίες για να έρθουν τα μπαν και να μπορέσει ο Άρης. Είναι πολύ σημαντικό προκειμένου ο Άρης να αλλάξει κάποια πράγματα στο ρόστερ, να ενισχυθεί και να δυναμώσει για τα παιχνίδια που απομένουν μέχρι το φινάλε της σεζόν. Πολλές οι δυσκολίες, αλλά το παλεύει αυτή η διοίκηση που υπάρχει. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα ο κύριος Αρβανίτης. Βλέπω υπάρχει και το ηχητικό στο κανάλι του Λίμπερο. Θα μπει και στο Λαμπάου Τάρση σε λίγο. Να το βάλει Βάρντα λίγο πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Ποιος Τσίψιος. Είναι Τσίψιος. Μήπως πετάει αετό. Ποτέ. Κωνσταντίνος επαγγελματίας. Λοιπόν. Ξέρω κάτι επαγγελματίες με αετούς. Επαγγελματική καλούμπα. Καθαρά Δευτέρα. Mm. Πλησιάζει. Έχουμε ακόμα βέβαια. Τέλος πάντων. Θα δουλεύεις εκείνη η μέρα. Δύσκολα. Απολύες. Ωραία. Αποζημίωση. Πάρε μια προκαταβολή τώρα. Και μετά θύμισε μου να σώσω και τα υπόλοιπα. Ωραία. Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020. Βόλος Ξάνθη Χρυσάνθη. 5 και 4. Χι.
Ωραία. Λάρισα Άρης. Πάμε παρακάτω. Διπλό. Ναι, το ξέρω. Πανετολικός Ατρόμητος. Χ. Ωραία. Κυριακή 12 Ιανουαρίου. Εγώ Πανετολικός Ατρόμητος θα πω άσο. Κυριακή 12 Ιανουαρίου. Αστέρας Τρίπολης Όφη. Πώς? Αστέρας Τρίπολης Όφη. Άσος. Χ. Λαμία Ολυμπιακός. Πού πήρε ρε Όφη για να πάρει και τώρα. Χ. Λαμία Ολυμπιακός. Διπλό. Ωραία. Πάω ΚΑΕΚ. Πάω ΚΑΕΚ. Χ. Χ. Παναθηναϊκός Πανιώνιος. Μην πας με το θέλω σου. Να πας με την... Άσος. Άσος. Μπράβο, Χρήστα. Μπράβο, είσαι σωστός. Είσαι αντικειμενικός, να τα λέμε αυτά. Μπράβο, Χρήστα. Γιατί κανονικά θα λέγει διπλό. Άμα ήταν να πάει με το θέλω του. Λοιπόν, αυτό είναι και το πρόγραμμα της αγωνιστικής που έχουμε μπροστά μας και ξεκινάει αύριο. Ο Άρης, είπαμε, σε 7.30 ώρα παίζει με την Ξάνθη. Δεν βλέπω να έχει βγει ακόμα η αποστολή του Άρη για το αυριανό παιχνίδι. Κάτσε να κάνω μια τελευταία σωσέ της ΠΑΕ. Βασικά τελευταία έχουμε ακόμα. Ξέρετε, θα δέχομαι παράπονο ότι δεν έχουμε γραμμές και πρέπει λίγο να το δούμε αυτό το κομματάκι. Να δώσουμε. Όταν πρέπει και υπάρχει λόγος να ανοίξουμε γραμμές, θα το κάνουμε. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ακόμα αποστολή. Δεν υπάρχει λόγος να ανοίξουμε γραμμές. Μάλιστα. Όταν αντιλαμβάνομαι ότι μετά την ήττα από τον Όφη δεν έχουμε την λογική να σκεφτούμε και να λειτουργήσουμε προς όφελος της ομάδας. Μάλιστα. Αλλά λειτουργούμε με το θυμικό και λέγοντας μπούρδες. Γιατί μετά το παιχνίδι με τον Όφη μου ήρθαν καμιά 15 μηνύματα, για να μην πω παραπάνω. Οπα. Που λέγανε ότι θα παίξουμε στα play out. Και ότι έφυγε ο Όφη και δεν τον προλαβαίνεις. Λέγανε. Και ο κοιμισμένος ο Ένινγκ. Έχουμε θέματα διαχείρισης. Φυσικά και έχουμε θέματα διαχείρισης. Ο κοιμισμένος ο Ένινγκ λέγανε. Καλά. Που ξαφνικά έγινε τώρα προπονητάρα. Και ο Ένινγκ έχει κάνει τα λάθη, το έχει κάνει και το σωστά του όμως. Εμείς τον έχουμε κάνει κριτική από αυτό εδώ πέρα το μικρόφωνο. Και τον απαξίωση. Και τον έχουμε επενέσει όταν χρειαζόταν. Εντάξει, φίλε, μέχρι τώρα το πρόσημό του είναι απόλυτα θετικό. Απόλυτα θετικό είναι το πρόσημό του μέχρι τώρα του ανθρώπου. Για να προπονητή που είναι 2 μήνες στην ομάδα. Απόλυτα θετικό. Καλύτερος, πολύ καλύτερος από όλους όσους ήταν. Τι ωραίο αυτό που δεν μιλάω. Αυτό που λέμε. Είναι γνωστό. Εγώ. Εσύ. Γιατί δεν παίζουν κολλητοί σου. Ποιοι είναι οι κολλητοί που δεν παίζουν. Ο Ντιγκινί και ο Σούτγκρεν. Ο Σούτγκρεν, ειδικά. Αδελφός μου. Κόκκινη κάρτα. Την έδειξε τον Μαύρο. Τι λες εσύ. Ποιος ο Μπρούς. Ο Μπρούς Λί ήταν. Κάτσε εδώ τώρα και όσο αν είναι πανηγύρι. Μπρούς Λί. Να δούμε το replay. Μπρούς Λί. Πολύ ήρεμο το βλέπω τον Μπρούς μετά από την καρατέκα. Κύριας πριν παίξει του Άρεος. Πριν χρόνια βέβαια. Okay. Μπρούς δίνει την πάσα, γίνεται το μαρκάρισμα, παναπάρει την πάρα. Ο Γκίνο κυρίες και κύριοι δεν δε βαράει. Ακόμα πριν παίξει του Άρεο. Τον τραβάει ο Γκίνο πρώτα, ναι, είναι η αλήθεια. Ναι, έτσι. Βάρ δεν υπάρχει. Αλλά τον κοπανάει, φίλε. Ναι. Ο Μπρούς έκανε λάθος, φίλε. Τον κοπάνισε και πέφτει πολύ ωραία ο Γκίνο. Κίτρινη θα του δώσει, νομίζω. Κίτρινη και ζωή. Μπράβο του. Σωστός. Και χωρίς βάρ, χωρίς τίποτα. Ο Γκίνο λέει εγώ γιατί. Σου είπα κίτρινη θα του δώσει. Καλά τον έκανε. Καλά τον έκανε. Κλόντιαν. Δημήτρης είναι, παιδιά. Εντάξει, μην το δώσουμε. Κλόντιαν το λένε τον Γκίνο. Κανονικά, ναι. Ναι. Ο Γκίνο ήταν τότε που είχε πάει στο νοσοκομείο με το σφράγισμα το οποίο δεν πλήρωσε. Εδώ ο Βόλος ο όρθιος θα τρώει ο μελισσά στα γκολ. Επί Γαλανού. Εδώ. Ο Βόλος θα τρώει το σύλλογο. Μπράβο. Καλώς ήρθε να το φλέκασε ο Μαγκέρι. Μπάλας Μέγερ. Λοιπόν. Ο Άρης ανακοινώνει την απόκριση του Μπάλας Μέγερ. Το καλοκαίρι, όχι τώρα. Ένα. Λοιπόν. Τι ώρα είναι, λοιπόν. Και 20. Ανακοίνωση κανένα άλλο. Ποιο θέλουμε. Το Βέλιο. Που τον κόψατε το καλοκαίρι. Του χαριστέα τον παίχτη, Χρήσταθε. Τον παίχτη του Άγγελου. Έτσι. Το καλοκαίρι το έγραψε το Λαμπαουτάρης και βγήκατε να μας διαψεύσετε. Έτσι. Και μετά δεν βγήκε και το επιβεβαίωσε ο Άγγελος. Δεν το θέλατε. Δεν το θέλατε το Βέλιο. Και τώρα τον έχετε. Με 120 χιλιάρικα. Και τώρα τον έχετε. Βασικό. Ευχαριστώ. Και τώρα το βάζετε βασικό. Έτσι. Να παίξει. Όχι, δεν έφταιε. Ο Παντελίδης δεν είχε αντίθετη άποψη για το Βέλιο. Γυάλο. Ο Διαμαντόπουλος δεν τον ήθελε. Γυάλο. Ο Διαμαντόπουλος δεν τον ήθελε, ναι. το Βέλιο. Και το είπε. Γιατί, και το λέω με έτσι εύκολα, γιατί, ναι, τον πήρα τηλέφωνο και το ρώτησα. Και μου λέει, όχι, δεν το θέλουμε. Θέλουμε κάτι καλύτερο. Εντάξει.
Όπως ο Διαμαντόπουλος ήθελε το Φτιφαντζίδη. Ναι. Να τα λέμε αυτά. Γιατί και εδώ τέτοιος, μιλάμε και σωστά. Και ο Καρυπίδης. Και ο Καρυπίδης. Τον θέλανε και αυτή η συνουσία του Καρυπίδη. Ο Πατελίδης δεν τρελαινόταν, είναι αλήθεια. Δεν, και να μην έμενε στην ομάδα, όχι για αγωνιστικούς λόγους. Έτσι, με βάση την όλη κατάσταση, το πρώτο εξάμηνο που ήταν ο Φετφαντζίδης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μετά δεν τον έβγαζε. Απλά νομίζω τον έβαλε σε λάθος θέση με τον Βόλο. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτά είναι οι επιλογές των προπονητών, αυτές είναι, φίλε. Άλλες φορές βγαίνουν, άλλες φορές δεν βγαίνουν. Σε κάθε περίπτωση, ο Φετφαντζίδης με τον Ένινγκ κάνει τα καλύτερα του παιχνίδια στην Ελλάδα. Κάνει. Είναι, νομίζω, από τους Έλληνες ίσως ο πιο φορμαρισμένος αυτή τη στιγμή. Τους Έλληνες διεθνείς κιόλας. Αυτός ποιος είναι ο Ξάνθος, και αυτός τον αερεύεζε. Ξέρεις ποιον ψάχνω. Ποιον. Είναι στη Λάρισα νομίζω ακόμα. Ποιος. Ο Γκόλιας, πού είναι ο Γκόλιας. Γκολιάρης στη Λάρισα είναι. Είναι. Είχα μια πληροφορία ότι είναι να φύγει. Ναι. Από εκεί. Ο Νίκος Γκόλιας. Από τη Λάρισα. Ναι. Τον έπαιρνα στον Άρη, να ξέρεις. Γκολιά. Άνετα. Άνετα. Γκολιάρα. Γκουλιάρα. Γκουλιάρα. Ο Χουάντερσον. Πιστεύεις ότι είναι πιο χοντρός από μένα. Ναι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Ωρε φίλε. Με backup τον. Δες τον έναν ακόμα που έχει κάνει, δες τον. Με backup τον πρώτο θεματοφύλακα του Άρη. Πω. Είχε παίξει κάποια μάσα με τον Αναστόπουλος, αλλά. Είχε καθιερωθεί ο Χουάντρος. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Νίκος Παπαδόπουλος που έφυγε από τον. Όχι εγώ. Απόλλωνα. Η προπονητάρα αυτή που είχε πει όχι στον Άρη. Βασικά δεν είχε πει όχι στον Άρη. Πενέ στον Άρη και πήγε μετά από δύο μέρες και υπέγραψε τον Όφη. Αν αρχίσω και λέω για τέτοια. Όχι, Χρήστε, να μην αρχίσει να λες για τέτοια. Δεν θα σταματήσω. Τέλος πάντων. Για Ξάνθη και ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι έχουμε να προσθέσουμε κάτι. Όχι, νομίζω ότι όλοι έχουν αντιληφθεί τι γίνεται και με το Φασίδη και με όλους. Και υπάρχει και αυτή η αποκάλυψη για τα 6,7 εκατομμύρια ευρώ που πήγαν από ένα λογαριασμό σε έναν άλλο λογαριασμό. Ενδιαφέροντα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά ας αφήσουμε τις αρμόδιες επιτροπές να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί θεωρώ θα την κάνουν τώρα τη δουλειά τους. Σε αντίθεση με μέχρι πρώτη που δεν την έκαναν τη δουλειά τους. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Ωραία. Λοιπόν, τι έχεις εσύ να μας προσφέρεις άλλο σε σχέση με τον Άρη, με το αυριανό παιχνίδι? Απαγορεύονται. Νομίζω τα καλύψαμε. Είπαμε δεν θα έχει κόσμο. Ναι. Οκ. Okay. Βλέπω φωτογραφίες της ΠΑΕ και από την προπόνηση. Εντάξει, είπαμε. Σοβαρός Άρης το παίρνει το αυριανό μάτς. Αλλά και η ισοπαλία έχει δείξει αυτό που λέει ο Χρήστος. Νομίζω ότι και η ισοπαλία, χωρίς να θέλω τώρα να ξεκινήσουμε να το. Πώς να το πω τώρα. Να φτιάχνουμε κάλυψη, να το πω έτσι, σε περίπτωση που δεν κερδίσει ο Άρης. Ναι. Όχι, όντως η ισοπαλία νομίζω ότι αύριο, με δεδομένη και την κόπωση που υπάρχει, θα είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Ανάλογα με τον τρόπο που θα έρθει κιόλας. Κοίταξε. Παίζει και αυτό το ρόλο. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει καταφέρει και. Με τη νίκη επί του ΠΑΟΚ, τη νίκη επί του Βόλου και την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, σε συνδυασμό φυσικά με τις πολλές απώλειες που είχαν οι άλλες ομάδες, έχει καταφέρει και έχει αποσπαστεί 2-3 βαθμούς από όλες τις ομάδες. Δηλαδή θεωρητικά πάντα τον παίρνει και να κάνει και μια γκέλα. Ναι. Έτσι, θεωρητικά πάντα ξαναλέω. Τον παίρνει να κάνει και μια γκέλα. Θα ήταν καλό αυτή η γκέλα να μην γίνει με τη Λάρισα. Σίγουρα. Δεν είναι όπως ήταν μέχρι πρόδεινος. Δηλαδή μετά το μάτς με τον Όφη δεν σε έπαιρνε να κάνεις γκέλα. Δεν περίμενες βέβαια ότι ο Όφη θα χάσει το Βόλο στην έδρα του. Έτσι. Δεν περίμενες ότι η Λάρισα θα έχει συνεχόμενες απώλειες και θα έχει συνέχεια ήττες. Mm-hmm. Ο μόνος που είναι ανεβασμένος σε σχέση με όλους αυτούς είναι ο Ατρόμητος. Ναι. Βαθμολογικά. Ο οποίος όμως Ατρόμητος εκμεταλλεύτηκε κάποιες συγκυρίες. Okay. Νομίζω ότι και δύσκολο πρόγραμμα έχει ο Ατρόμητος και γενικότερα δεν έχει την ομάδα για να σε κοντράρει. Δεν είναι ο περσινός σε καμία των περιπτώσεων. Ο Άρης είναι πολύ καλύτερος από όλους αυτούς με τους οποίους μάχεται και μάχεται ακόμα για τη θέση, γιατί έδωσε αυτός ο ίδιος το δικαίωμα. Έχασε από τη Λάρισα, δεν κέρδισε τον Όφη, έχασε από τον Όφη, έχασε από τον Βόλο, έδωσε δικαιώματα ο ίδιος. Ναι. Αυτά τα δικαιώματα με Ένινγκ είναι πολύ λιγότερα όπως βλέπουν όλοι. Ναι. Είναι ελάχιστα τα δικαιώματα που έχει δώσει με τον Ένινγκ. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για τον Μπανιόνιο και τα πρώτα 1-2-3 μάτς του Ένινγκ. Είναι φυσιολογικό τότε να μην υπάρχει Ένινγκ θεωρητικά ακόμα. Mm-hmm. Να μην έχει τη σφραγίδα του εννοώ. Αυτό που περιμένουμε να δούμε αύριο είναι τον Άρη που είδαμε με τον Παναθηναϊκό, τον Άρη που είδαμε σε ένα βαθμό με τον Ατρόμητο.
σε ένα βαθμό, γιατί μεσοαμυντικά έκανε λάθη. Αλλά ο Άρης με τον Ατρόμητο και ο Άρης με τον Όφη είχαν ένα τεράστιο μειονέκτημα. Δεν είχαν τον Κόρχουτ και δεν είχε βρει μέσα από τα φιλικά που έδωσε και τα παιχνίδια που έκανε το φάρμακο ο Ένινγκ για να ισορροπήσει με τον Σάσα στο κέντρο. Τον έπαιρνε και τον έβαζε δεξιά-αριστερά, γιατί ακόμα δεν είχε σκεφτεί, δεν είχε δουλέψει, δεν είχε βρει, δεν είχε αποφασίσει να βάλει τον Ρόου στο δεξί άκρο της άμυνας, να διατηρήσει τον, να βάλει τον Δελιζής που είναι εξαιρετικός στο κέντρο της άμυνας, έτσι. Και έτσι να χάσει ένα πολύ μεγάλο όπλο από το χώρο του κέντρου και να δημιουργήσει μια ανισορροπία γενικότερα στην ομάδα. Αλλά δεν γίνεται να τον κατηγορούμε τον προπονητή όταν κάνει μία-δύο δοκιμές. Γιατί αυτό πρέπει να κάνει. Πρέπει να δοκιμάσει τον Μπα εκεί και τον Σάσα εκεί. Βέβαια, η λογική λέει ότι το αμυντικό χαφ που είναι η πιο κομβική θέση δεν το αλλάζεις. Δεν είχε όμως και καμιά δεκαριά επιλογές για να πεις ότι πήρε τον Σάσα και τον έβαλε εκεί πέρα. Το λογικό έκανε και πάλι με τον Σάσα μια δεξιά, μια αριστερά. Και το αριστερά που έβαλε τον Σάσα το έκανε μετά από αναγκαστική αλλαγή του Κόρχου στην προθέρμανση με τον Ατρόμητο. Τώρα λοιπόν, στα παιχνίδια τα τελευταία, ο Σάσα παίζει κανονικά στη θέση του και βλέπετε ότι όταν ο Σάσα παίζει κανονικά στη θέση του, ο Ρόουζ έχει καταφέρει και έχει πάρει τη θέση εκεί δεξιά. Ο Κόρχουτ, το όσο τον κρατά τα πόδια του, είναι μια χαρά. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, υπάρχει τέτοια ισορροπία στην ομάδα και τέτοια ανάπτυξη στην ομάδα, ειδικά με αυτό το Φετφατζίδη, που ο Άρης πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να χάσει. Και αυτό περιμένουμε να δούμε και αύριο. Refuse to lose. Καλό. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως, αύριο βάλει ένα πλαισιάκι. Δεν στο λέω γιατί ακούνε οι συνάδελφοι και το γράψουν πρώτοι. Θα στο πω εκτός αέρα. Με το πεις. Υπάρχει ένα θέμα που συνδέει παίχτη με τη Λάρισα. Εκπληκτικό. Φοβερό. Παίχτη με τη Λάρισα. Ναι. Τι παίχτη με το μάτς με τη Λάρισα. Δικό μας παίχτη. Το φετινό με το περσινό παιχνίδι. Φετινό με το περσινό παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Κάνε την κλήρωση. Α, κατάλαβα τι λες. Δεν με νοιάζει. Δεν είναι κάτι αμάν-αμάν σαν θέμα, νομίζω, Χρήστα, αυτό. Το ξέρει ο κόσμος. Εμείς λέμε ότι είναι αμάν-αμάν. Και να μην σου πω ότι είναι και ουλελέ. Αν σκεφτόμαστε το ίδιο, δεν είναι κάτι τρομερό. Okay. Ο φίλος ο Αντώνης λέει μια χαρά είναι ο Γκόλιας. Για... Γκολιάρα. Ναι, γκουλιάρα. Γκουλιάρα. Μηχάνης. 0-1 παραμένει ο Απόλλων στον Εργοτέλη. Γραμμές μόνο μπαρ με τον Ντάμπλης. Ο παιδός είναι το γνώρισμα με τον Αργιανούλη 779. Ωραίος, ωραίος. Θα βγει κάποιος και θα πει ωραίο τον Ντάμπλη που πήραμε, αλλά δεν μ' αρέσει. Έχει αυτή η σχέση του Καρυπίδη με τον Ολυμπιακό, δεν μ' αρέσει. Έλα, πάμε. Δώσ' μου δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 8. Το 7. Το 7 την κοινή, Χρυσάνθε. Ωραία. Και το 4. Και το 4, ποιος το έχει στον 4. Κανένας ενδεχομένως. Δεν το έχει το 4, ποιος το έχει. 4. Δεν το έχει κανένας. Έχει το 44 ο Βέλεθ. Έχει το 44 ο Βέλεθ. Ο Μπακαλιάνης. Το έχει ο Μπακαλιάνης το 4. Το τσίμπησε. Νομίζω το έχει. Νομίζει το έχει. Τα νομίσματα. Εγώ θα πρέπει να ρωτάω και να απαντάς. Σωστό. Λοιπόν, Νίκος Ηλιάδης, Ερμής Καλογεράς, τα εισιτήρια για το ματς της Τρίτης. Νομίζουν ότι είναι ο Ερμής που έχει το συνεργείο. Ο Ερμής Καλογεράς. Τον λένε Ερμή Καλογερά κι αυτόν. Ναι. Αλλά δεν είναι αυτός. Όχι. Λοιπόν, αυτή η ηθοποιός ποια είναι, αυτή. Δεν ξέρω. Ξυπολίτος πρίγκιψη είναι, όχι. Όχι, είναι το, όχι άλλο. Άλλο είναι. Λοιπόν, κλείνουμε. Επαναλαμβάνω, Νίκος Ηλιάδης, Ερμής Καλογεράς. Τα εισιτήρια θα ενημερωθείτε τη Μαριλής. Θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 5, στον απόϊχο των αγώνων σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Μην ξεχνάτε, αύριο Άρης Ηρακλής 6 παρατέταρτο ζωντανά από το Λαμπάου Τάρης και από το Λίμπερο. Το ίδιο και με το Λάρισα Άρης 7.30 ώρα για το ποδόσφαιρο. Να είστε καλά. Ο ΠΑΟΚ πότε παίζει? Παίζει Κυριακή, Κυριακή το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Αύριο, Χρήστα, το μεσημέρι. Στις 3.30. Άρα θα έχουμε ένα Σαββατοκύριακο φουλ. Φουλ με αγώνες, βεβαίως. Ο Ηρακλής ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλής ποδόσφαιρο. Κώστας Κούσης. Ωραία. Ωραία. Έγινε. Έγινε. Γεια σας.